Βρεθήκαμε διαβάζοντας για μια υπόθεση που έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Πολίτης σε ό,τι αφορά μια επιστολή ενός 14χρονου, ενός ανηλίκου, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να απευθυνθεί στον πρώτο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό τι καταδεικνύει? Καταδεικνύει αδυναμία του συστήματος, καταδεικνύει μια εξέλιξη της κοινωνίας που δεν μας αρέσει, και ποιες είναι, αν θέλετε, ποια είναι η πρόκληση, για να το πω έτσι πιο θετικά, των αρμοδίων αρχών, η δίκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνδυασμό με άλλα υπουργεία για αυτό το θέμα? Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Ενέας Νικολάου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νικολάου, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το είδαμε και αυτό και θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο κατά πόσον, καταρχάς επί της ουσίας, με ποιο τρόπο μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο για αυτά τα θέματα, αλλά και το τι καταδεικνύει κατά τη δική σας εκτίμηση το να καταφεύγει ένα παιδί στο να απευθυνθεί στον πρώτο πολίτη, γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βρει μια λύση. Μάλιστα. Καταρχήν να επισημάνω να πω ότι την Δευτέρα παρέλαβα μια επιστολή η οποία παραδόθηκε στο γραφείο μου, με επιστολή η οποία απευθυνόταν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την οποία είχε συντάξει ο 14χρονος. Με την επιστολή αυτή ζητούσε, όπως έχετε πει, την παρέμβαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, και η επιστολή παραδόθηκε στο γραφείο μου γιατί ο πρόεδρος, αν θυμάστε καλά, την Δευτέρα απουσίαζε στο εξωτερικό και θα έπρεπε να γίνουν άμεσα ενέργειες. Από την πρώτη στιγμή, μόλις την παρέλαβα, έγιναν κάποιες ενέργειες, μίλησα μαζί με την αστυνομία, ενημερώθηκα για για τα αποτελέσματα των ερευνών που είχα γίνει αναφορικά με την καταγγελία που έγινε από τον πατριό του 14χρονου, και η οποία καταγγελία ήταν και ο λόγος για τον οποίο το παιδί είχε να απομακρυνθεί από την οικογένεια. Ο πατριός δεν μένει μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια στο ίδιο σπίτι. Και έτσι, από την ενημέρωση που είχε γίνει, ζήτησα από την αστυνομία ανάμεσα να συνεννοηθεί μαζί με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες, και αν δεν υπήρχε οποιοδήποτε λόγος να παραμένει το παιδί μακριά από την οικογένεια, να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του. Καθώς επίσης, επειδή η συμπεριφορά η οποία φαίνεται και περιγράφεται και στην επιστολή του πατριού, ο οποίος προέβη σε 45 καταγγελίες εναντίον της μητέρας, και στην περίπτωση τώρα με τον 14χρονο, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διερεύνησης της συμπεριφοράς αυτής, σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχει τρύπες στο σύστημα, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Και είναι αυτό το οποίο με έχουν διαβεβαιώσει ότι θα κάνω σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα. Καθώς επίσης έχω ενημερωθεί ότι το παιδί έχει ενημερωθεί η οικογένειά του ότι θα μπορούσε να αποξέρεται να επιστρέψει στο σπίτι του. Ξέρω ότι όμως δεν είναι στη στέγη αυτή τη στιγμή. Τώρα, ρωτήστε με τι θέλετε. Ναι, θεωρείτε ότι έχει τρύπες στο σύστημα, γιατί σε αυτή την περίπτωση ίσως να βρίσκονται και άλλοι πολίτες. Πολιτεία... Και αν όλοι οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται με επιστολή τους να φτάνουν στο ίστατο μέτρο για να γίνεται κάτι, τότε σημαίνει υπάρχει πρόβλημα. Θα σας πω. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή και γνωρίζετε πολύ καλά ότι καθώς όσον αφορά τον χειρισμό αυτών των υποθέσεων έχει προχωρήσει με συγκεκριμένη στρατηγική. Έχουν γίνει πρωτόκολλα, έχει γίνει το σπίτι για το παιδί, έχουν ανατεθεί, έγινε η φωνή, έχουν ανατεθεί μάλιστα η λειτουργία του σπιτιού σε μη κυβερνητική οργάνωση. Υπάρχει μια καλύτερη, θα έλεγα, και πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των υπηρεσιών παρά από την προηγουμένως, και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι πιο δραστική, δραστικός ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων. Τώρα, δεν μπορώ να σας πω, πρώτα-πρώτα δεν μπορώ να εξηγήσω ούτε και οποιασδήποτε λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω και ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες καθώς αφορά το χειρισμό της υπόθεσης, ότι δεν είναι αρμοδιότητα, άμεση αρμοδιότητα του Υπουργείου. Όμως, εκείνο το οποίο έγινε από πλευρά μας ήταν η άμεση παρέμβαση καθώς αφορά το θέμα της ψυχής που σχετίζεται με τη διερεύνηση της υπόθεσης, και είναι γι' αυτό τον λόγο που ήρθε κοντά μας
φαίνεται άμεσα η επιστολή αυτή, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν υπήρχε οποιοδήποτε λόγος, θα έπρεπε η υπόθεση, θα έπρεπε το παιδί να επιστρέψει στο σπίτι του. Καθώς επίσης και επιπρόσθετα δε, η διερεύνηση, ο τρόπος χειρισμού του πατριού, ο οποίος προέβη σε πολλές καταγγελίες, θα έπρεπε να προβληματίσει τις αρμόδιες αρχές, γιατί πράγματι δεν μπορεί να προβαίνεις κάποιος να κάνει 45 καταγγελίες, οι οποίες τελικά να είναι και όλες αβάσιμες, ναι, και να συνεχίζει μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι φανερό, στο τέλος εκείνοι που πληρώνουν την όλη κατάσταση είναι τα παιδιά. Έτσι. Κύριε Υπουργέ, και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι πλέον το τελευταίο διάστημα σε διάφορες υποθέσεις βλέπουμε αστυνομικούς να κυνηγούν αστυνομικούς και βλέπουμε και αστυνομικούς με χειροπέδες να καταγράψουμε το θετικό, αυτό είναι μία ένδειξη όσων προαναγγέλατε εδώ και πολύ καιρό για την αποφασιστικότητά σας να πατάξετε την διαφορά και το έγκλημα από που, όπου και αν το εντοπίζετε, ακόμη και εντός των τάξεων της αστυνομίας. Κάνω αυτή την τοποθέτηση γιατί σήμερα έγινε γνωστό ότι και οι αστυνομικοί που έχουν συλληφθεί για την εμπορία προσώπων πρόκειται να φερθούν ελεύθεροι. Έχει αποτέλεσμα αυτό ή μπάζει νερά η διαδικασία? Κυρία Χριστοφίδου, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μια υπόθεση η οποία ουσιαστικά από μόνη της θα πρέπει να καθορίζει και να λέει, ας πούμε, ξέρεις, απετύχαμε γιατί... Δεν μίλησα για αποτυχία. Μιλείτε αν έχει αποτέλεσμα. Κάναμε μια, δημιουργήσαμε δια νόμου με πολλή έρευνα που είχε γίνει, μελέτη κτλ. Προχωρήσαμε και συγκροτήσαμε μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου η οποία ουσιαστικά έχει αρμοδιότητες εξουσίες με βάση νόμων να μπορεί να διερευνήσει αποτελεσματικά περιπτώσεις καταγγελιών ή πληροφοριών που σχετίζονται με διαφθορά μελών της αστυνομίας. Αυτό έχουμε κάνει αυτή την υπηρεσία και αυτή η υπηρεσία εργάζεται. Δεν σημαίνει ότι ξέρετε, κάθε έρευνα η οποία γίνεται πάντοτε πρέπει να έχει έναν αποτέλεσμα δίωξης κάποιων ατόμων. Αν υπάρχουν στοιχεία θα διωχθούν. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία σίγουρα δεν θα μπορούν να διωχθούν. Και κάτι τελευταίο. Και η περίπτωση, επιτρέψτε ναι, μου, παρακαλώ. Γιατί αυτόν, η περίπτωση στην οποία αναφέρεστε διερευνάται, διερευνήθηκε, έγιναν κάποιες συλλήψεις, διερευνάται και αν υπάρχουν στοιχεία να είστε βέβαιος ότι θα διωχθούν και τα μέλη της αστυνομίας όπως και οι υπόλοιποι. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν θα οδηγηθεί κάποιος στο δικαστήριο, γιατί απλώς πρέπει να οδηγήσουμε κάποιος στο δικαστήριο. Σωστό. Και κάτι τελευταίο, θα επιστρατεύσετε υπηρεσία σκύλων για καταπολέμηση και διαχείριση της βίας στα γήπεδα? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Λαμβάνονται τα διάφορα μέτρα όταν αυτά κρίνονται αναγκαία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε ίσως και να μην χρειάζεται. Αλλά εάν υπάρξει ανάγκη να γίνει θα ληφθούν όλα τα μέτρα. Δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστρατεύσουμε, να επιστρατεύσουμε σκύλους εναντίον της βίας, για τη βία στα γήπεδα. Νομίζω ότι πάντοτε πρέπει να ενεργεί στα πλαίσια της επικινδυνότητας, της εκτίμησης του κινδύνου και των ανάλογων μέτρων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται. Μπορεί να μακάρι να μην χρειαστεί ούτε όχι σκύλους, ούτε αστυνομικούς να βλέπουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.